υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο, κυρίως για τους ανθρώπους που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Εκείνοι διαμαρτύρονται. Εκείνοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, να είναι καχύποπτοι για οτιδήποτε. Είναι μια διαφορετική κατηγορία από όλους τους υπόλοιπους. Ισχύει για όλους και για εκείνους, αλλά και για όλη την ελληνική κοινωνία. Η δέσμευσή μας για καμία συγκάλυψη. Τι έχει γίνει, κύριε Παπαδάκη? Υπάρχουν έρευνες που τρέχουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει έρευνα της δικαιοσύνης που βλέπουμε ότι τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Καλούνται άνθρωποι, απολογούνται, προφυλακίζονται, θα κληθούν και άλλοι με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Νομίζω εφέτες ανακριτές έχουν αναλάβει το συντονισμό όλης αυτής της διαδικασίας. Και υπάρχει και η έρευνα μιας Επιτροπής Τριμελούς. Από ποιους? Από έναν επίτιμο πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και από δύο πανεπιστημιακούς εγνωσμένους κύρους. Δεν αμφισβητείται το κύρος και η γνώση του στα σιδηροδρομικά. Για να διερευνήσουν διοικητικά και τεχνικά και νομικά την πορεία κάποιων πραγμάτων.